Εσύ, Τζεπέτα, Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη. Πολύ δύναμη, δυνατή. Είναι. Δεν είναι δύναμη. Το κέντρο της οικονομίας Γερμανίας. Της Ευρώπης, φίλε. Και της Ευρώπης, ναι. Ευρωπαϊκές και δικές τράπεζες, τέτοια αυτά. Πολύ μου αρέσει η Φραγκφούρτη, από όταν την έδειξε ο Γιάννης. Όπου υπάρχει νερό, φίλε, είναι ωραία. Και αυτοί έχουν τον ποταμό, περνάει μέσα από την πόλη και αυτό δίνει ζωή, το νερό δίνει ζωή. Ναι. Εγώ όποια, εντάξει, μένω Θεσσαλονίκη, είμαι από εκεί, είμαστε στη θάλασσα, αλλά όποιες πόλεις έχουν νερό... Τα χωράφια δίνουν ζωή. Εσείς εκεί, στη Θεσσαλονίκη, γεμίσει τη υγρασία. Έχουμε, ναι. Μην είσαι κορόιδο, χωράφια, Λάρισα, μόνο, ρε. Δεν κάνει Θεσσαλονίκη, ούτε Αθήνα, τίποτα, ούτε ο Βόλος. Άμα φτιάξει ένα αεροδρόμιο, βάζεις και ένα μετρό, μόνο, μπορεί να έρθουμε στη Λάρισα. Λάρισα. Μπορεί μόνο και Λάρισα. Να έρθουμε. Είχαμε κι εμείς νερό πέρυσι τέτοιο καιρό. Μάνα, κακό πράγμα αυτό, έτσι όπως το είχατε. Είχαμε. Έχουμε το ποτάμι, καλέ. Έτσι όπως το είχατε. Δεν έχουμε νερό. Λοιπόν, είχα έρθει που λες πιτσιρικάς. Σε έλεγα πριν την ιστορία με το Σεϊσέντο που ήταν μονοθέσιο και το είχα κάμπερ. Δεν το έχω πει αυτό, Μάγδα. Ναι, για πες μας ιστορίες. Δεν θα το πω αυτό, θα κάτσουμε αναπαυτικά το πω. Είχα, με ένα πράγμα θα πω τώρα, είχα Σεϊσέντο κάμπερ με ένα κάθισμα. Ναι. Πίσω από τον οδηγό έβαζα τα πράγματα και δίπλα στο συνοδηγό ήταν το κρεβάτι. Ένα κάθισμα. Και με σταμάτησε ο συνόμος. Στη Γερμανία θα σας πω άλλη φορά τι γίνει. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί κάμπερ, βάλω τους λίγο σε μια σειρά. Σειρά, γιατί κάμπερ δεν είναι το Σεϊσέντο. Σεϊσέντο κάμπερ, Ναι, ναι, καλά, εσύ το βάφησες. Επειδή σας βάφησε τρελός παπάς, θα βαφτίσει τρελός παπάς να πει το Σεϊσέντο κάμπερ. Γέροντα το Σεϊσέντο κάμπερ δεν είναι. Και το κοτέτσι κάμπερ, φίλε, τι είναι μετά. Άλλη μία φορά τη λέξη. Ναι, ακριβώς. Σιγά σιγά να το πάω μέχρι να το συνηθίσει. Ναι, να το βάλω αυτοκόλλητα, κοτέτσι κάμπερ. Ναι, ναι. Και να το κολλήσω. Ξέρεις τι ωραία θα είναι. Θα σε κρεμάσω το Λευκό Πύργο καμιά ώρα, να ξέρεις. Σιγά σιγά θα βάλω πρώτα το κάπα. Μετά το όμικρο. Ναι. Θα το συνηθίσει. Μετά θα βάζει και ένα σχοινί μαζί με το ταφ. Το μπουφάνω άλλο πεταγμένο στον δρόμο. Τρελή Φραγκφουρτιά, ναι. Ποιος χέρι. Φραγκφούρτη. Έχει καλό λουκάνικο εδώ Φραγκφούρτης που λένε καλό ή... Φυσικά έχει, όλη η Γερμανία έχει. Θυμάσαι, Μάγδα, που είχαμε, μας είχε βάλει ο Γιάννης εκεί, μας κέρασε Φραγκφούρτης λουκάνικο. Ναι, 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 τα είπα πριν στον Αντώνη, λέω, τα περάσαμε ωραία. Είχαμε πάει και στο Fest. Γκλόμπε τρώτε, έχει εδώ ώρα. Όριον έχει. Ε? Και στο Όριον. Όχι. Όχι, δεν το ξέρω τι είναι το Όριον. Είναι ένα... είναι ένα ιδιαίτερο μαγαζί. Δεν το ξέρω. Το Όριον. Το Γκλόμπε τρώτε ξέρω. Είναι μάρκα γνωστή δηλαδή. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αλυσίδα στη Γερμανία. Έχουν και webshop και τέτοια και καταστήματα. Έχουν λίγο έτσι μια μούρλα με αυτά εδώ πέρα. Έχουν, ναι. Βλέπω πολλά, γι' αυτό το λέω. Ναι, έχουν. Βασικά έχουν βγάλει και το ταμπού τους. Δηλαδή αυτό, φαντάζομαι τώρα αυτό το μαγαζί να είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έχουμε πολλά ταμπού. Ζαμπέτας. Ναι. Αυτοί τα έχουν πετάξει. Έλα, Γκλόμπε τρώτε, θα πάμε στο μεγαλύτερο. Μονάχο. Το μεγαλύτερο ποιο είναι, πού είναι. Γκλόμπε τρώτε. Κολονία. Όχι. Όλο έχει τους είναι, κολονία, καταρχάς το Globe Totter είναι κατάστημα με outdoor equipment, έτσι, ναι. Δηλαδή εξοπλισμό outdoor. Θα πάμε. Στο Μόναχο φυσικά. Στο μεγαλύτερο, ποιο είναι το μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω. Της Κολονίας πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Δεν νομίζω, αλλά πέρας. Όλα τα Globe Totter, επειδή έχουν από κοινά έως τα ίδια προϊόντα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και όλα τους τα μαγαζιά, αδερφέ, για να φτιαχτούν είναι υπολογισμός πάνω από 8 με 10 εκατομμύρια το καθένα, έτσι. Από πότε ξεκίνησαν αυτά, έχουν χρόνια. Ο CEO της Globe Totter είναι στην ηλικία μου, 53.
Α, θα το έχει ξεκινήσει πέσα στα ναι. 25 του. Να δω Μαγδά δεξιά, χριστουγεννιάτικο. Τέτοιο χριστουγεννιάτικο χωριό. Έρα, αυτή είναι η Φραγκφούρτρια, όσε φορέ και να έρθει. Όλη η Γερμανία, φίλε, είναι, γιατί μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικο mood. Οπότε μετά παρκάρουμε κάπου. Κοίτα κόσμο μπροστά, κοίτα τι γίνει μπροστά. Μιλιούνια. Μπροστά, εκεί. Α, παπά. Ζουμάρισε. Μιλιούνια, μιλιούνια. Εκεί, εκεί λένε. Ρε, γίνεται χαμός, ρε. Ναι, γιατί εδώ είναι το χριστουγεννιάτικο χωριό, ας το πούμε έτσι. Τι λέτε, ρε, παιδιά. Όπου αυτοί βρίσκουν, οι Γερμανοί βρίσκουν αφορμές να μαζεύουν τον κόσμο, να τον βγάζουν από τα σπίτια και να κερδίζουν χρήματα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, θεώρησε το ας πανηγύρι. Ναι, χριστουγεννιάτικο πανηγύρι. Ναι, αλλά ομαδοποιημένα, όμορφα, ωραία, με τις άδειές τους, με τα χαρτιά τους. Στρίψτε δεξιά. Δες τα μαγαζιά. Αριστερά, Μαγδά. Χαμός. Περιμένω να περάσουν απέναντι. Πού το παρκάρουμε, ρε Ζαμπέτα, στο κέντρο. Χαμός. Πού το παρκάρουμε τώρα εδώ. Θα δούμε. Καταρχάς δεν αποφασίσαμε πού θα πάμε να φάμε, οπότε ας κάνουμε πρώτα μια βόλτα λίγο. Α, ωραία. Και μετά θα δούμε πού θα πάμε. Ζαμπέτας. Για πες. Εδώ τώρα έπρεπε να έχουμε το δικό μου το τροχόσπιτο. Να πιάσουμε δύο πάρκινγκ. Σε ένα το τροχόσπιτο και σε άλλο το αυτοκίνητο. Ισχύει. Ή ένα πάρκινγκ που να χωράει το αυτοκίνητο εμένα. Κοίτα ο σκύλος. Χουντ. Τι τρέλα έχουν οι Γερμανοί με τα σκυλιάρα. Από τότε που ήμουν εδώ πέρα, πολύ τρέλα. Θυμάσαι, Μάγδα, στις εκθέσεις πώς τα έχουν σε καροτσάκια, σε τέτοια. Υπερβολή είναι αυτό, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά να τα έχουν σε καροτσάκια, λες και έχουν κανένα μωρό παιδικό. Ναι. Εντάξει, ο σκύλος είναι για να περπατάει. Τι είναι, για να κάθεται μέσα στο καροτσάκι. Ή τον έχουν αγκαλιά, λέει, μην κυρώσουν οι πατούσες του. Εντάξει. Τα δέσποτα δηλαδή τι να πούνε. Ζώο είναι και είναι. Ναι, ακριβώς. Αφού ο Θεός το έκανε έτσι. Δεν μπορώ την υπερβολή. Άμα δεν μπορείς την υπερβολή, να μην κάνεις πράγμα με τον τραβλμό του, φίλε. Που είναι μέσα στις υπερβολές. Παραλίου θα σε ερχόταν με σκουτεράκι εδώ πέρα, θα το βάζαμε μέσα. Ναι. Άγιο είχες, τη γλίτουσες. Θα είχαμε σκούτερ στο μπαγκάζ. Θα μας σταματούσε κι ένας έλεγχος. Θα μας τραβολογούσαν. Θα νομίζανε ότι το κλέψαμε κιόλας. Άντε να τους εξηγήσεις μετά. Άντε να τους εξηγήσεις. Κάναμε τα χιλιόμετρά μας σήμερα, κάναμε τη βόλτα μας. Ναι. Πήγαμε Καρλσρούη, γυρίσαμε. Κοιμηθήκαμε σε κάμπερ στοπ. Είδαμε πως είναι. Θα έπρεπε όμως να δούμε κάπου λίγο. Μαγδά, έλα λίγο πίσω για να του βοηθάω το Ζαμπέτα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να με βοηθήσει. Καλά είναι η Μαγδά εκεί. Τι με βοηθήσει. Είσαι μικρός, δεν φίλε. Άγιση. Θες φροντίδα. Αγάπη, φροντίδα και προδέρμα. Τώρα όμως θα κάνω μια ελληνική καστομιά. Ω, τώρα φας κράξιμο. Μπα, κοίτα. Τάκ, τάκ. Οι Έλληνες είναι αυτοί. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι. Μαζί τα δύο. Οι ξεψαρωμένοι. Μπα, ναι. Πιο πολύ. Άνοιξε το παράθυρο να δούμε τι μουσική ακούν. Τέρμα θα την έχουν τη μουσική. Λοιπόν. Άιζεμπέτα, σκήνα. Πάτε μια κόρνα. Τι να κινήσει καλέ, κόκκινο έχουμε. Να, τώρα έχουμε πράσινο. Το ήξερες εσύ, το προστάθηκες. Μπέρμπιχα, παπ. Η καλύτερη πόλη θέλει στη Γερμανία. Χθες το οικονομήσεις λεφτά. Αλλά θα δουλέψεις όμως, όχι να κοιμάσαι. Ποιος. Έχει λεφτά η Φραγκφούρτη. Πώς, όλη η Γερμανία. Να δουλέψεις όμως. Κοίτα, δεν είναι το θέμα να δουλέψεις. Να δουλέψεις έξυπνα, να μπορείς να έχεις σημείο διαφοροποίησης, πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι. Άμα να πάρεις εδώ ένα μισθό,
Έχω πρόσφατο παράδειγμα, έχουν έρθει δύο πολύ πολύ μου φίλοι οι οποίοι δυσκολευτήκανε και ήρθαν να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία τους με εργασία στη Γερμανία. Αν δεν δουλεύουν, αδερφέ, και οι δύο, δεν τα βγάζουν πέρα ούτε εδώ. Αν κάνεις business όμως μπορεί να βγάλεις την πληρώνε, business εξαρτάται την business, γιατί και εκεί οι πόρτες είναι κλειστές σε πολλά πράγματα. Οπότε και εδώ πέρα όλα, πιασμένα. Είναι πιασμένα, άρα πρέπει να έρθεις ή με κάτι πολύ έξυπνο για να τους τα πάρεις ή θα μπεις κι εσύ στο... Μην λες τη λέξη να τους τα πάρεις, μην λες, δεν κάνει. Βρε, εντάξει, να τους τα πάρεις με την καλή την έννοια. Θα το πιάσει άλλος αλλιώς τώρα που βλέπει το βίντεο. Βρε, πάντα με την καλή την έννοια να τους τα πάρεις, να κερδίσεις χρήματα. Ναι. Για να κερδίσεις χρήματα, πρέπει να τους δώσεις κάτι πολύ διαφορετικό που δεν έχουν. Αν είναι να φέρεις και κάτι άλλο που έχουν ήδη, έτσι το κάνουν. Άρα, τα παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα, πολύ φίλος μου, μεγαλωμένοι από το γυμνάσιο μαζί, ήρθαν να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία. 1.400 ευρώ ενίκιο. Χατηρικός. Με πολύ χατηρικό τρόπο η κοπέλα το κατόρθωσε και το πέτυχε. Άρα, αν δεν δουλεύαν και οι δύο, δεν τα βγάζαν πέρα. Ναι, όμως αλλά δεν είναι η χώρα των θαυμάτων η Γερμανία και η Γερμανία της ευκαιρίας του 60-70 που ήρθε ο πατέρας μου, ενδεχομένως ο δικός σου και λοιπά, οι άλλοι, δεν είναι καμία σχέση, το ίδιο δεν είναι το ίδιο. Ουρανοξύστης τέτοια. Ζαμπέτας, έπρεπε να είχαμε τα κεντρικά μας γραφεία εδώ πέρα στην Ουρανοξύστη. Τα κεντρικά μας γραφεία. Ναι, και να μένουμε Ελλάδα. Ναι, έχει... Travel Moto, ναι, φίλε, κεντρικά travel γραφεία και λοιπά. Φούρτο πάνω στον 30ο όροφο. Πω, πω, πω. Δεν είναι καλά και με τον τροχό σου τάξη του Λάρισα. Μια χαρά είναι. Άναγε σου, μια χαρά είναι. Άστα τα γραφεία και τους ουρανοξύσεις για άλλους. Πάρε το τροχό σου το πέσει. Άμπρε. Και τράβα στη λίμνη πλαστήρα και παίρνα ωραία. Και πάνε στο καρπερό των Γρεβενών και παίρνα ωραία με τα παιδιά. Σαμαρίνα θα πάω, έχω τόσο. Πάνε Σαμαρίνα, άναγε σου. Εκεί να με τα Χάλκινα. Άγια σου. Εδώ δεν είναι η Χάλκινα. Τα ξέρει τα Χάλκινα. Ναι, φυσικά. Κοίτα, με καταγωγή μου από τα Μίντο που είναι κοντά Φλόρινα. Οπότε το έχουμε. Εμείς έχουμε Χάλκινα. Αχά. Καλά σε κατάλαβα εγώ. Αχά. Είσαι βλάχο. Βλάχο δεν είμαι. Προς τα εκεί είναι. Τώρα κανονικά πρέπει να παρκάρουμε κάπου εδώ, να πάμε εκεί, βλέπεις και εκεί. Αστήλωση. Παράλληλα με το ποτάμι που έχουν και εκεί χριστουγεννιάτικα, χωριά, στολίδια κλπ. Μας πήγε ο Γιάννης εκεί πέρα, χαμός γινόταν. Ας στείλω τους χαιρετισμούς μου και στο Γιάννη, επειδή δεν θα κάτσουμε, δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο. Από το πρωί φεύγουμε ρε Γιάννη, δυστυχώς. Οπότε και να σε παίρναμε μέχρι να έρθεις θα φεύγαμε. Ναι, μέχρι να έρθει θα φύγουμε, θα έρθουμε Γιάννη μου άλλη φορά να είμαστε πιο χαλαρά. Αλλά στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιάννη. Ναι. Εγώ δεν τον ξέρω, αλλά από αυτά που άκουσα από εσάς. Τον έδωσες και αφιέρωση, άρα πρέπει να έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για σένα. Είναι φίλος από παλιά, γνωστός πολύ και. Frankfurt. Frankfurt am Main. Frankfurt. Frankfurt am Main. Άμα είμαι 30 χρόνια τώρα θα ερχόμουν εδώ να ζήσω, φίλε. Θα ρίχνω όλη μου την ενέργεια εδώ πέρα. Εγώ λέω και στα παιδιά μου μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας να ζείτε στην Ελλάδα, αν γίνεται με τα χρήματα των Γερμανών. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνεις δουλειές με αυτούς, να τους παρέχεις υπηρεσίες και να κερδίζεις χρήματα. Αυτοί θα έχουν πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα χρήματα από ότι εμείς. Είτε γιατί είναι το σύστημα τέτοιο, είτε γιατί κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Οπότε, πάρα από τον Γερμανό, λίγα περισσότερα από ό,τι μπορεί να πάρει από τον Έλληνα που δεν μπορεί, γιατί του έχουν περιορίσει την αγοραστική του δύναμη και είναι όλα καλά. Αλλά να ζεις στην Ελλάδα. Αυτούς τους ουρανοξύστες δεν ξέρω, δεν με τρελαίνουν. Είναι εντυπωσιακοί. Προτιμώ και τα χαμηλότερα σπιτάκια. Είναι και αυτά ωραία, δηλαδή χρειάζονται και αυτά. Ναι. Σαουσπίλ. Τι θα πει το Σαουσπίλ? Σαουσπίλ είναι θέατρο.
Ποια ο Σπίλε είναι ο ηθοποιός. Παίζω, Σπίλε παίζω. Ναι. Σάο, εντάξει, καταλαβαίνω, Σάο. Σάο, ναι, είναι το Σάο και το Σπίλε το παιχνίδι, άρα ηθοποιός. Παιδάκια μου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι σε ένα κανάλι το οποίο έχει διάφορα πράγματα μέσα. Έχει και ταξίδι, έχει και αυτοκίνητο, έχει και μηχανάκι, δηλαδή είναι ένα travel moto. Για πάρε ένα πλάνο το κύριο travel moto. Είναι ένα travel moto, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ travel, πολύ moto, τροχόσουτα μέσα, πολύ ζαμπέτα έχει μέσα. Ζαμπέτα, χαλάει είναι... την ποιότητα του καναλιού, δεν πειράζει, μα μιλάει πολύ. Σε διακόπτω, σε διακόπτω. Όχι, εσύ δεν με διακόπτεις. Το πρόβλημα με σένα είναι ότι δεν με αφήνεις να σε διακόπτω. Ναι. Βγάζεις γλώσσα. Ναι, βγάζω, 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 βγάζω. Όταν παίρνω φορά κάτι φορά, το ξέρεις. Πολύ ενέργεια ζαμπέτες, παιδιά. Πού βρεθήκαμε... κλείσει το φως. Σβήσε φώτα. Πού βρεθήκαμε με τον ζαμπέτα. Ούτε αυτός ήξερε τι τον περίμενε, ούτε εγώ. Ούτε. Εδώ σε λέω, το timing στη ζωή είναι σημαντικό, travel. Ναι, πράγματι. Μότο, πώς σε λένε, μότο travel. Ω, πού εδώ. Travel motor. Βασίλειο. 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 Αλλά δεν πήγε στην Ιταλία που σε είπα, στο Σαν Μπιτζίλιο. Τι να πρωτοπάσεις, δεν πέτα. Άρε, άρε, τάψε, έπρεπε, να πάμε να μαζί. Πας εκεί, έπρεπε να πας εκεί. Για πες μου λίγο ένα πράγμα. Ναι. Κάμπερ ή τροχόσπιτο. Με μία λέξη, γρήγορα, μην με. Και τα δύο έχουν. Όχι, περίμενε, όχι. Δεν υπάρχει, κάτσε, δεν υπάρχει ένα. Δεν σε είπα διπλωμάτη. Παίζει ρόλο, όχι, δεν θα σε απαντήσω διπλωματικά. Παίζει ρόλο ο τρόπος διακοπών που θες να το κάνεις. Στον Έλληνα ταιριάζει περισσότερο το αυτοκινούμενο. Για σένα, παιδί μου, για σένα. Ταιριάζει το αυτοκινούμενο. Αυτοκινούμενο. Για σένα, αυτοκινούμενο. Αυτοκινούμενο, ναι. Και θα σου πω και γιατί. Γιατί θα βγεις στην Ευρώπη και θα σταματήσεις όπου θες, να κινηθείς όπου θες. Με το τροχόσπιτο, πέρα από το ΣΥΡΙΣ, να πας σε ένα κάμπινγκ, έχεις μετά την ελευθερία να κινηθείς με το αυτοκίνητο. Όμως με το αυτοκινούμενο θα δεις πού θα κοιμηθούμε, πού θες να κοιμηθούμε. Σε ένα στενό εδώ μπορεί να κοιμηθούμε. Δεν θα μας πει κανένας τίποτα. Αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπεις εδώ, τα Mercedes και τα BMW, κάποιος μπορεί να έχει αφήσει το κάμπερ του τώρα πίσω. Σωστά. Το τροχόσπιτο του. Ναι. Σε πάει σε κάμπινγκ. Όλα κάμπερ τα λέω. Μην τα λες όλα, γιατί δεν είναι όλα κάμπερ. Άλλο κάμπερ, άλλο τροχόστο. Ή τέλος πάντων, ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε. Είναι αυτοκινούμενο, είναι τροχόστο. Εγώ αλλιώς θα το πω, δεν με αφήνεις. Τέλος πάντων. Πες το. Το κουτί. Θα αφήσω. Αφού είπα. Πιπέρι θα σε βάλω, ρε. Πιπέρι. Θα σε βάλω πιπέρι, ρε. Σωστό. Αρχίζει να συνηθίζει σιγά-σιγά. Την πρώτη φορά με τραβάει μια μπουνιά την πρώτη φορά. Με κοιτάει άγρια. Από μέσα το παιδί μου δεν κρατήθηκε. Αυτό το κουτάκι με ρόδες που σου έδωσα και πήρες και πλήρωσες. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ένα πράγμα. Και επειδή το αγάπησες, δεν μπορεί να είναι η λέξη που χρησιμοποιείς. Είναι ωραία και η λέξη, ταιριάζει. Δεν ταιριάζει καθόλου. Δεν το συνήθισες, σιγά σιγά. Δεν είναι για τις κότες καταρχάς. Είναι για τους ανθρώπους. Εγώ είμαι κότα. Άμα με πεις τώρα να βγω να κυκλοφορήσω μέσα στο βράδυ, είμαι κότα. Άμα είσαι κότα. Άρα. Άμα είσαι κότα, τότε κάνε κοκοκό και μη λες πολλά. Και μη διακόπτεις κιόλας να πούμε όταν μιλάμε εμείς οι άνθρωποι. Μη μαγρεύεις εμένα τώρα. Καταλαβες. Ναι, μη μαγρεύεις. Άντε μπράβο. Μη σηκωθώ τώρα, μη μαγρεύεις. Άντε μπράβο. Ναι. Θα τα πούμε έξω από την πόλη, γιατί εδώ πέρα θα έχουμε κάνει ατύχημα. Έτσι. Να παρκάρεις εκεί πέρα σε πόλο. Έχει ούτε κεφαλοκλείδωμα, μην το παίζεις και πολύ μάγκας. Εντάξει. Αφού κάνει κεφαλοκλείδωμα εδώ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε όμως. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο λίγο να βγούμε δεξιά και να ψάξουμε πού θα πάμε να φάμε. Γιατί καλές οι βόλτες, αλλά αδερφέ, έχει φτάσει. Να σταματήσουμε, Ζαμπέτα. Μη στεναχωριέσαι. Μη δηλαδή. Στεναχωριέσαι. Ζαμπέτας είσαι. Ζαμπέτας είσαι. Ναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να φάμε κάτι, γιατί έχει πάει 7.30 και από το πρωί είμαστε στη δρόμη. Στη δρόμη. Ναι. Εδώ με φαίνεται η περιοχή. Με εδώ είναι λίγο παράξενη η περιοχή όπως βλέπεις. Αριθιά. Με θυμίζει λίγο την περιοχή. Βλέπεις εκεί πολλά φωτάκια κλπ. Θυμάσαι εδώ, ξέρεις Μάγδα που είμαστε. Δεν την ήξερα αυτή την περιοχή. Άμα στρίψεις δεξιά, κλείδωσε το αυτοκίνητο, δεν μπει κανένας μέχρι που κάνεις περιοχή. Εδώ δεξιά, αριστερά δεν έχει, δεν σταματάμε εδώ. Ναι. Παιδιά είναι πεσμένοι κάτω στα πεζοδρόμια.
Από εδώ περάσαμε με τον Γιάννη. Μας έκανε. Βολτά. Τουρ, ναι. Με όχι, τα πόδια. Ήμασταν σε πιο στενό από μόνο. Ναι, εδώ μας τρίψει τώρα τα δεξιά-αριστερά. Δεν έχω και zoom, ρε. Ζουμάρι μετά, ρε, με το τέτοιο. Μετά οι χαρτάκια των φεύγουν. Να τους. Είναι πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Τι να κάνεις. Και όπου βλέπεις έχει. Μου μπήκα μέσα, είσαι κλειδωμένα. Μου μπήκα ναι, μέσα. Ναι, κλειδώνει κλειδωμένα είναι, κλειδωμένα. Α, δεν έχει θέμα εδώ. Εδώ θα κάτσουμε να κάνουμε κάμπινγκ. Ναι, εδώ. Μάγδα, σε βλέπω όλο να τραβάς και μας κάνει νόημα. Μην κάνεις τέτοια τώρα, μας είδε. Ναι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μην μπλέξουμε πουθενά εδώ τώρα. Ναι. Δεν θέλουν, ε. Άμα δεις κάτι κάμερα, ήρθαμε την άλλη φορά εδώ. Μας έκανε νόημα ο άλλος τώρα. Όχι, έκανε νόημα τον άλλον. Ναι. Ο μαύρος μας έκανε νόημα. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι. Δεν πειράζει. Όλα καλά, φύγαμε εμείς από αυτούς. Έλα, βγήκαμε από το στενό, Βασίλειο. Ναι, να πάρω τα εργαλεία τα δικά μου. Γιατί ακούω, ετοιμάζει άλλη κάμερα. Όχι. Φύγει από το στενό. Δεν ετοιμάζω κάμερα, ετοιμάζω το εργαλείο. Μας έρθει κανένας εδώ. Α, ετοιμάζει. Δεν έχει θέμα. Να δει ο Ζαμπέτας τώρα εδώ τι εργαλείο. Δεν έχει, σε λέω, θέμα. Που βγάλουμε μια φωνή και θα εξαφανιστεί. Μαζί ένα, δύο, τρία και έτσι. Ένα ούρλιαγμα. Ένα, γεια σου. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Αέρα, αέρα θα βγάλουμε. Έτσι. Αέρα και θα ρουμίξουμε. Κεντρικό σταθμό των τρένων. Πού να πάμε τώρα, όχι. Όπου είναι η σταθμή των τρένων και όλα αυτά, είναι πάντα περίεργες οι περιοχές. Μαζεύεται ο κόσμος και κοσμάκης. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα για το φαγητό. Λοιπόν, Μαγδά. Έλα, Τόνι μου. Θα πάμε να φάμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο ινδικό. Ωραία. Ιδιαίτερη κουζίνα, το οποίο πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Νάμαστε. Νάμαστε. Αλήθεια. Ναι, νάμαστε. Νάμαστε. Να, εδώ είμαστε. Νάμαστε. Μας κλέβουν τις λέξεις. Ναι, ναι, παντού τελικά υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Παντού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Φοβερό. Το είχες δει την ταινία. Έκανε μια Αμερικάνικη γάμος αλλά ελληνικά, ναι. Που ήταν ο πατέρας της νύφης. Καλά, εκείνο ήταν σχεδόν ελληνική παραγωγή. Ναι, τι? Και όλες τις λέξεις ναι, τι? Τις έβγαζε ελληνικές. Οπότε να είμαστε. Τι θα φάμε εκεί στο Ινδικό. Ινδικό, ναι. Έχω πάει με πολύ φίλο, με πάρα πολύ φίλο πλέον, τον προσωπικό μου ουρολόγο, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρνάρα, όπου ήρθαμε εδώ Γερμανία μαζί με τη Μαρία του και τη δικιά μου τη Μαρία να πάρουμε το αυτοκινούμενό του, και επειδή είναι και αυτός πολύ ταξιδεμένος, γεια σου γιατρέ, καλησπέρα, πήγαμε και κατεβήκαμε από πάνω Ντίσσελντορφ, το πήραμε από Ολλανδία και κατεβήκαμε. Ωραία, και βόλτα, δηλαδή. Και κάναμε βόλτα και κάναμε στάση εδώ στη Γιάννη. Φραγκφούρτη. Γιάννη! Πού είσαι, Βασίλη? Τι κάνεις, φίλε? Καλά. Καλά, εσύ? Είμαστε με ένα κάμπερ. Καλά, εσύ? Είμαστε με ένα κάμπερ μέσα στην Φραγκφούρτη. Με τον Ζαμπέτα. Τώρα? Ναι, ναι, μέσα. Περάσαμε πίσω από το σταθμό. Τώρα μπήκαμε μέσα και θα βγούμε από την άλλη μεριά. Δεν θα κάτσουμε. Τι κάνει, μήπως στο κέντρο, άμα έξω και στο κέντρο, πουθενά εδώ κοντά. Να σε βάλουμε μέσα στο κάμπερ, να σε πάμε μια βόλτα. Να σε κάνουμε μια στροφή. Στο σπίτι είμαι. Τι κάνεις? Στο σπίτι είμαι, αλλά... Θα περάσουμε μπορούμε άλλη... να βρεθούμε κάπου. Όχι, θα περάσουμε άλλη μέρα, να είναι μέρα, να είναι πιο χαλαρά. Okay. Τώρα, είμαστε τέρμα okay. Περαστικά, έτσι σε πήρα να σε πω ένα γεια. Να είσαι καλά, οκ. Okay. Ήμασταν έξω στο αεροδρόμιο, στο Χαν, πώς λέγεται, Μαγδά? Στο Χαν. Στο Χαν, χθες. Και τώρα πήγαμε σε ένα εργοστάσιο. Καλστρούι. Σε ένα φίλο Έλληνα. Καλστρούι. Καλστρούι.
Και τώρα περνάμε μέσα από την Φραγκφούρτη, θα σταματήσουμε κάπου στην άκρη και να φάμε. Είμαστε με ένα κάμπερ μεγάλο και θα φύγουμε. Αύριο το πρωί περιμέναμε από την Κρήτη και δρόμο. Αύριο το πρωί θα μου. Όποτε βλέπει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι κάνει, πώ είσαι. Καλά είσαι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Άμα ερχόμασταν και ήμασταν. Δεν είχαμε το κάμπερ και ήμασταν έτσι πιο τέτοιο, είχα το νου μου εγώ να σε βρούμε πουθενά. Τώρα περνάμε κάτω από ένα ουρανοξύστη. Από το Μαριώτη. Αν θέλει να έρθει να μας βρει. Μαριώτη. Στο Μέριωτ, ναι, Μαριώτη. Μέριωτ. Κατάλαβα, είσαι κοντά στην έκθεση, ναι. Ναι, ναι, εκεί είμαστε τώρα. Μας έπιασε φανάρι, ακριβώς εκεί. Είσαι και σε βίντεο μέσα. Κυρίες και κύριοι, μιλάω με τον Γιάννη που είχαμε κάνει. Γιάννη ζει 30 χρόνια στη Φραγκφούρτη που είχαμε κάνει ένα βίντεο. Το άκουσα, το έβλεπα live, ναι. Όχι, το βίντεο που είχαμε κάνει τότε, πέρυσι. Ναι, άρεσε ναι, στον ναι, κόσμο, ναι. Πολύ άρεσε, φίλε. Και τώρα live κάνεις. Ναι, το είδα, ναι. Ξέρει ο Γιάννης, πάντα γράφω, ξέρει, ρε. Παιδευμένος. Ναι. Γιάννης. Ναι, ναι. Τον ξέρεις του Ζεμπέτα. Τον έχω δει στα βίντεό σου, ναι. Ναι. Τώρα ετοιμάζομαι να του κάνω ένα κεφαλοκλείδωμα. Είναι λίγο βαρύς, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχει και δεν μου λες. Ας ζωριστώ λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε το αυτοκίνητο. Αν έχει και τροχόσπιτα, θα χρειαστώ ένα για πάνω στο χωριό. Α, για Ελλάδα ή για Ελλάδα. Να, για την Ελλάδα, ναι. Άμα τον πει εσύ μου Γιάννης από τη Φραγκφούρτη. Τώρα πλέον τον ξέρω τον Γιάννη. Ναι, ό,τι θες, χαλή θα γίνει μετά. Χαλή. Να ξέρει. Ωραία, ωραία. Όταν... τότε θα τον προτιμήσω, δεν υπάρχει. Εννοείται. Χαλή θα γίνει. Τώρα γελάει, ακούει και. Γιάννη μου, θα τα πούμε, φίλε μου. Να περάσετε καλά. Θέλω να κάνουμε ένα βίντεο όταν ξαναπεράσουμε. Να πιούμε ένα καφέ, να στήσουμε μια κάμερα και να συζητάμε. Okay, αλλά όμορφα. Να το κανονίσουμε όμως, να μην σε έρθω εδώ και να σου πω Γιάννη που είσαι. Να το έχουμε μιλημένο, να ξέρουμε τι ώρα που θα είσαι, πού θα είσαι. Α, μπράβο, ωραία. Φίλε, πριν να περνάω έξω από εκεί που με τη γειτονιά σου, που εδώ το είχαμε πάρει τον Γιάννη. Στη συνέχεια. Δεν θυμάμαι τα φίλια. Στρίψαμε δεξιά. Να στρίψαμε δεξιά. Τώρα ο δρόμος είναι κόκκινο. Θα πάμε σε ένα ινδικό, Γιάννη, που λέγεται Νάμαστε. Νάμαστε, θα πάμε στο Νάμαστε, το ινδικό. Θα σταματήσουμε για λίγο εκεί. Για φαγητό. Για φαγητό, θα κάτσουμε για λίγο εκεί. Τώρα είμαστε κάπου στη γειτονιά σου, κοντά είμαστε. Στρίψτε δεξιά, στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. Κοίτα, στο χιλιόμετρο να είστε περίπου, ξέρεις. Ναι, ναι. Άμα αγαπάει. Άμα θέλει. Άμα θες, έλα στο Νάμαστε. Και δεν το ξεσηκώνουμε. Τώρα κι εμείς μέχρι να έρθει θα φύγουμε, αυτό είναι, δεν ξέρεις τώρα. Έλα μωρέ, δεν πειράζει τώρα να πιέζουμε καταστάσεις τώρα. Αυτό, θα το κάνουμε με το πάσο μας, σωστά. Έτσι ακριβώς, να μην υπάρχει στρες ούτε από εσάς ούτε από μένα τώρα. Ωραίο. Τώρα στρίβουμε. Έτσι. Στρίβουμε τώρα. Λοιπόν, να παρκάρουμε. Να παρκάρουμε, σιγά μην βρούμε πάρκινγκ. Θα βρούμε. Γιάννη μου, χάρηκα πολύ φίλε μου, θα μιλήσουμε και άμα θες τροχός που θα πεις είμαι ο Γιάννης από τη Φραγκφούρτη. Στου Ζαμπέτε, στο χοντρό να πα. Στο χοντρό. Στον Τριζί. Εννοείται. Στον Τριζί, όχι τον άλλον. Δεν ξέρει ο άλλο, δεν ακούει, δεν ξέρει. Αυτό που μα ακούει τώρα είναι ο Τριζί. Θα πει που είναι ο Τριζί, πήγε ένα τραγούδι. Ο προορισμό σα θα βρίσκεται στα αριστερά. Ναι, ξέρω, ναι. Γιάννη μου, τα λέμε, φίλε μου. Έγινε, να περάσετε καλά. Πολλά χαιρετίσματα στη Μάγδα και στην παρέα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, καλό βράδυ. Την αγάπη μου, φίλε. Να είστε καλά. Σας παρακολουθώ στα βίντεο, γιατί πότε βλέπω εδώ, δεν φαίνεται όταν βλέπω στον υπολογιστή τα βίντεο, μόνο όταν τα βλέπω εδώ στο τηλέφωνο, καταλαβαίνεις. Πώς σας βρίσκεται στα αριστερά. Περάσαμε και μέσα από εκεί που μας πήγες, ρε, με το κάμπερ. Σήμερα έβλεπα αυτό που ήσουν στη Βουλγαρία, στο ωραίο το ξενοδοχείο και ναι. Στην αγορά που πήγες. Χθες ήμασταν. Κατάστημα. Χθες ήμασταν. Α, χθες. Ναι, χθες. Που είμαστε στο δρόμο. Αστραπή, είμαστε. Ταξίδι, αστραπή, Τώρα είμαστε στο Jordan Strasse. Γιάννη, ξέρεις. Ωραία. Κοντά είστε, δεν είστε μακριά, αλλά... Καλό μέρος εδώ, να παρκάρουμε. Ναι, βρε, σήμερα δεν έχει ησυχία, δεν υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Έξω γίνεται χαμός. Χαμός. Περάσαμε εκεί από το ποτάμι που μας είχε πάει, γίνεται πάταγος. Εκείνη το Weihnachtsmarkt τώρα, είναι δηλαδή γιορτή που κάνουν από ένα μήνα σχεδόν που έχουν ξεστημένα τα στάντα αυτά τα... Και ο καιρός καλός. Δεν πολλοί κόσμος. Και ο καιρός καλός είναι φίλε πάλι, ίδιος καιρός με τη Λάρισα. Εντάξει,
λογικός, λογικά δηλαδή, το κρύο που έχει είναι normal και μην πω λιγότερο δηλαδή από ό,τι θα έπρεπε, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, Γιάννη μου. Θα το πούμε, Μανάρι. Έγινε, έγινε. Άντε, φίλε μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να περνάτε όμως ωραία και να μας κάνετε ευχάριστες βραδιές, ωραίες, να πούμε εδώ με τα βίντεο σας. Δεν ήξερα πόσο θα κάτσω στην Φραγκφούρτη, γι' αυτό σου είπα ότι άμα κάτσουμε θα... και αφού είδα ότι δεν θα κάτσουμε, θα κάτσουμε δηλαδή κανένα μισά ώρα, θα φάμε για φύγουμε. Γι' αυτό σε πήρε τελευταία στιγμή, αλλιώς σας είχα... Εντάξει, μην αγχώνεστε. Όταν σας διευκολύνει, δεν υπάρχει θέμα. Έγινε, Γιάννη μου, θα το πούμε. Έγινε. Χάρηκα πολύ για το τηλέφωνο. Άντε, πάει. Δώσε χαιρετισμούς και στον κόσμο, σ' ακούει. Στο μικρόφωνο είσαι. Εννοείται. Εννοείται. Σε όλους τα χαιρετίσματά μας από τη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, όποιος δεν είδε το βίντεο θα πει ζήσει στη Φραγκφούρτη 30 χρόνια. Αυτό να το δείτε το βίντεο, να δείτε με ποιο μιλάω. Γιάννη μου, τα λέμε. Άντε, γεια. Γεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον Γιάννη. Έχουμε κάνει μια βιντεάρα εδώ πέρα. Μια ξενάγηση, πολύ τρελή ξενάγηση, πολύ σούπερ ξενάγηση. Όχι τίποτα. Έσπασε ένα πλαστικό. Τίποτα. Πες τον κριτικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι θα σας πω, να μπείτε να δείτε, παιδιά, το ζει 30 χρόνια στη Γερμανία, Φραγκφούρτη. Μας έκανε τρελή ξενάγηση, φοβερή, πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Γιάννης. Τώρα δεν έχει νόημα, περνάμε εμείς για λίγο από εδώ, το ξεσηκώσουμε τον άνθρωπο, το πιο κανονισμένο το κάνουμε. Και με αυτόν μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο. Τέλεια. Ωραία. Παρκάρεμα απ' έξω. Όχι, αλλά πολύ κοντά. Κοντά είμαστε. Τι λες, φίλε. Τι έχεις να πεις γι' αυτά. Τι έχεις να πεις εδώ για τα παρκαρίσματα δηλαδή. Κοίτα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ήταν λίγο ελληνικό. Εγώ οφείλω να είμαι αρνητικός. Να, οφείλεις. Ναι. Οφείλεις. Ναι ρε φίλε, γρουσούζεις. Ναι, ρε. Πάρε τηλέφωνο. Αυτά. Πόσο λάβει. Τηλέφωνο. Λοιπόν, Βασίλειο. Μικρόφωνο το βγάζουμε γιατί κλείνουμε. Πάστα, δεν κλείνει. Δεν κλείνει το τραυμότο. Δουλεύει και Κυριακή. Ας δουλεύει. Ναι. Άστα. Τώρα δεν παθάμε. Ναι, εμείς δεν αλλάζουμε το πρόγραμμά μας. Τους άλλους δεν λέμε και τίποτα. Έχουμε και τα παιδιά μαζί. Θα πάρουμε μαζί μας και την κάμερα στο Ινδό. Θα το πούμε να είμαστε. Να είμαστε. Αλάνι. Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα. Το δικό μου στην τσέπη, ας στις τσέπες βάλτε. Ξέρει τραύμα, ξέρει. Έχει κάνει, εκπαιδεύτηκε. Έχει κάνει σλάρσα, εκπαίδευση. Τα μικρόφωνα θέλουμε το κουτάκι. Έχουμε και το Ζαμπέτα μαζί. Εμείς τον έχουμε, δεν μας έχει αυτός. Α, ναι. Τον βγάλαμε λίγο έξω. Ναι, γατάκι είναι, δεν πειράζει όμως, είναι καλό παιδί. Είπα του να ανοίξω τα μάτια, λέω, δεν βαριέσαι, καλό παιδί είναι. Να σε καλά ρε ευλογημένε, να σε καλά ρε, με έφερε στη Φραγκφούρτη. Το να ανοίξω τα μάτια, τουλάχιστον αξίζει τον κόπο, ξέρεις, ναι. Είναι καλό παιδί. Ενώ άμα δεν τον ήξερα, θα λέει σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να ανοίξω τα μάτια του καθένα τώρα. Άρα από εδώ πέρα. Α, εσύ πάρ' το. Τι εγώ μου φάνε, θα βάλω. Να βάλεις, θα με κρυώνεις. Γεια σου. Α! Τρώμαξα, λέω, αυτόματα ανοίγει. Αυτόματα ανοίγει. Πάλι καρνός, another monopath, αλλά κοιτάξω από την πίσω μεριά. Με το οποίο την πιάσω, άνοιξε. Κλάτς. Και λέω, είμαστε στην Πέσαν και θα αναγκαστώ να κάνω κεφαλοκλείδωμα ή ανοίγει αυτόματα. Ανοίγει αυτόματα. Ναι. Okay. Πριν από εσάς, για εσάς. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Καλοκαίρι. Είναι. Είναι κρύο αυτό τώρα για Γερμανία. Κάτσε να κουμπωθώ. Εσύ το αντίθεκες εκεί μάλλον. Λαρισίνο κρύο είναι αυτό. Λαρισίνο κρύο, 10 βαθμούς, 15 κάτω από τη Λάρισα. Έχει κρύο όμως, καλό. Δεν το λες. Κουμπός για να μην έχει. Έτσι. Πάμε.
πάμε, πάμε. Όπα. Το κλείδωσε αυτός γιατί έχει μανία με το φύγει ξεκλείδωτα. Εντάξει. Τι λέει, γκρίχησε. Μη μας αφήνεις μόνος μας. Θα χαθούμε. Μη με αφήνεις μόνο μου. Με το πες μάγκας ότι ξέρεις στη Φραγκφούρτη. Μη με αφήνεις μόνο μου εδώ πέρα. Θα πάρεις το Γιάννη Κλέβα, σε βρει. Έχω εδώ 500 άτομα, ρε. Έχω το Γιάννη. Έχω τον άλλον του καφετζή, θυμάσαι τον άλλον. Μας έχει κάνει εσπρέσο. Και είμαι και κοινωνικός, εγώ θα πάω εκεί. Ε, Αντρέα. Θα μου πει, δεν λέμε έναν Αντρέα. Σε ξέχασα πως λένε Νίκο. Νίκο, δεν με θυμάσαι. Πώς έκανε ο Κωνσταντάρας. Ο Βασίλης σήμερα που χαρθεί με τον Γιάννη. Απλάρσα. Απλάρσα. Ναι, ρε, σε θυμάμαι, ρε. Σιδεκιαλοκτάρσα. Μας έκοψε παράτημα ο Ζαμπέτας, μήπως μπορούσε να μας δανείσει αυτοκίνητο να φύγουμε μέχρι την Ελλάδα. Ναι. Να το προλάβουμε στον δρόμο. Λοιπόν, η αγαπημένη μου πόλη στη Γερμανία, φίλε, Φραγκφούρτ. Έζησα στη Γερμανία, στο Μόναχο. Μόναχο. Εδώ μου αρέσει πιο πολύ, φίλε. Ντίσσελντορφ. Εδώ έχει ζωή, φίλε. Και το Ντίσσελντορφ, σε παρακαλώ. Και το Ντίσσελντορφ. Το Μόναχο, το Βερολίνο είναι μια είναι παγκόσμια πόλη. Εδώ πέρα παγκόσμια. Εδώ είναι και οι τράπεζες, για να μην τρέχω να παίρνω τα λεφτά. Τις τράπεζες τα δάνεια τώρα. Να παίρνω από μακριά. Τι θέλουμε τις τράπεζες. Θα πας να πάρεις ένα δάνειο, ρε παιδί μου. Καλά είναι να είναι μια μεγάλη τράπεζα, να σου δώσει λίγο χρήμα. Δάνειο καλό. Δεν πρέπει να παίρνεις. Πρέπει να παίρνεις μόνο δάνειο όταν θες να κάνεις κάτι παραγωγικό, το οποίο όμως είναι εξασφαλισμένο ότι θα κερδίσεις τα χρηματάκια σου για να πληρώσεις το δάνειο. Αν πάρεις δάνειο για να καταστραφείς, δεν έχει νόημα να το πάρεις. Ναι, αλλά μένει κοντά η τράπεζα και είναι μεγάλη. Ναι. Μπορείς να μην τρέχεις, δεν χρειάζεται, τρέχεις. Είσαι εδώ πέρα στη Φραγκφούρτη. Παντού οι τράπεζες, ρε. Εδώ είναι μεγάλη, ρε. Πάρε σε μεγάλο δάνειο. Τι λικατζίδες είμαστε. Πάρουμε και ένα δις να εξαφανιστούμε, δηλαδή. Ναι. Τι είμαστε, λαμόγια. Ούτε μία στο δις. Έλληνας δεν είσαι, φίλε. Όχι, ρε. Και επειδή είσαι Έλληνας. Αλλάξανε. Θα είσαι ο Έλληνας, ο διαφορετικός, ο καλός, ο προοδευτικός, ο προχώ. Θα είσαι ο innovative. Θα κάνεις πράγματα δεξιά. Με σένα που μπλέξαμε, κόψαμε το τσιγάρο. Βγήκα από το τέτοιο και τόση ώρα και ξέχασα να. Θα με βάλει στον αθλητικό τον τρόπο. Τσιγάρο πρέπει να το κόψει. Τι είμαι, είπε εγώ να χάσω κιλά και εσύ πρέπει να κόψει τσιγάρο. Τέλο. Λοιπόν, αύριο θα περπατήσουμε. Το πρωί. Θα ξυπνήσουμε. Θα ξυπνήσουμε, πάμε για περπάτημα. Περπατήσαμε τώρα, φτάνει τώρα. Περπάτημα είναι αυτό. Κάναμε 100 μέτρα. 100 μέτρα, 200, πόσο κάναμε. Φτάνει τώρα. Λοιπόν, να μπροστά, να είμαστε. Να είμαστε. Ινδός αυτός που λέγεται να είμαστε. Θα βγάλει άκρη. Εγώ θέλω ένα κάρε. Όταν το έψαξα και τον βρήκα, λέω δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Εγώ θέλω ένα κάρε με παν που το λένε αυτοί. Εγώ δεν ξέρω τίποτα τι θέλω. Απλά ξέρω ότι έκανε ωραίο. Νούμερο 3. Δεν υπάρχει καυτερό. Νούμερο 3 θέλω. Εγώ ξέρω ότι ο τυπάς έχει νούμερο 3, πολύ ωραίο φαγητό γιατί έχουμε ξανάρθει εδώ με τον γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Γεια σου, ντοκτόρε, γιατί ξέρεις, σε παρακολουθεί. Μπορείς να ανοίξεις την πόρτα γιατί βαριέμαι. Ναι, φυσικά, φυσικά. Κάτσε εσύ εδώ. Θα την κλείσω. Άσε τα τσιγάρα. Έλα, βάλ την κάμερα και μέσα. Δεν πειράζει. Ρε, παίρνα ρε μέσα. Δεν πειράζει, δεν έχει. Hello. How are you? Hello. Guten Abend. Grüß dich. Essen. Τράπεζον. Α, τι ωραία, μυρίζει καρέ, ρε φίλε. Ωραία. Danke. Παίρνω ένα μαγδούλο από μέσα. Άραξε. Ναι, εγώ θα βγω να καπνίσω. Ράουχεν. Τσιγαρέτεν. Τσιγαρέτεν, Ράουχεν, Ντράουσεν. Ντράουσεν, ναι. Το Μπούλεν. Ναι, χιά, Ράιν. Το Μπούλεν. Ja. Haben Sie Karé? Karé. Mit Chicken? Chicken. Nummer 3, spicy? Nummer 3, spicy. Das geht bis Nummer 5. Νούμερο 3 είναι σκούτσι. Μαγδά. Τώρα νομίζω ότι. Δεν πρέπει τον άνθρωπο για να πάω έξω. Τώρα πρέπει να κλείσουν οι κάμερες γιατί δεν πρέπει να καταγράψουν τι θα φάμε. Εννοείται. Γιατί η κουζίνα ήδη αναστενάζει. Ο μάγειρας λέει αμάν. Αμάν ήρθαν οι λέει οι Έλληνες. Βιασπέρα, γκρίχης. 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 Λοιπόν. Πήγαινε. Ναι. Θα κλείσουμε. Ναι. Κλείσε. Αντιγεια. Ξεκίνα, Αντώνη, να τρώμε. Καλή όρεξη. Με ειδικό, πολύ ωραίο, θεσπέσιο φαγητό. Πάμε.
Λοιπόν, ξεκίνα να τρώγε γιατί ήρθε. Ναι, γιατί άμα περιμένω τον Βασίλη δεν θα φάω σήμερα. Είναι αλλά... Έλα εδώ. Ναι, έλα. Αύριο θα πάμε για περπάτημα. Φάει όσο θες. Ναι, άμπραβα. Φάει τώρα εδώ για να πάρουμε κουράγιο. Βάζεις τον μπουφάν για να είμαι άνετος, να δώσω πόνο. Θα τη δώσω. Λοιπόν, φύγαμε από το εστιατόριο, από τη Φραγκφούρτη και πήγαμε ρε μπαγάσιτες στο αεροδρόμιο που είχε γρήγορο ίντερνετ να ανεβάσουμε το βίντεο. Γιατί είχαμε 2-3 βίντεο τα οποία δεν μπορούσαμε να το ανεβάσουμε. Και για να είναι φρέσκο, δηλαδή μην βλέπεις ένα βίντεο και έχουν γίνει τα γυρίσματα πριν 5-6 μέρες, να είναι φρέσκο. Α. Ζαμπέτας. Α, χαμήλωσε. Α, τώρα. Μιλάμε, έχουμε γυρίσματα. Μιλάμε, ναι. Δείξτε λίγο, δείξτε. Μίλα. Κάτσε, Γκοτζάμ, βίντεο ανέβασε. Θέλει να δει το βίντεο. Κλείσε την ημέρα, κλείσε. Γκοτζάμ, τράχαλο. Κάνουμε γυρίσματα. Δεν σκέφτεσαι να πει το travel motor εργάζεται. Παράγει τώρα, παράγει τέχνη. Παράγει. Λοιπόν. Μέχρι στιγμής δεν μαλώσαμε τον Ζαμπέτα, κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν θα συμβεί. Λοιπόν, ούτε με νευρίζει ούτε τίποτα. Καλό παιδί ήταν, εντάξει. Εντάξει, μάλλον, καλό παιδί. Ναι. Άμα τον νευριάσω εγώ, βαράει αυτό. Μόλις είπα για το κοτέτσι, θυμάσαι. Μόλις είπε για το κοτέτσι. Τον τρέγανε στον άνθρωπο. Με τραβάει μια μπουνιά, με λέει μην ξαναπεί κοτέτσι, λέει συμφανίσου κατά. Το είπε στα Θεσσαλονικιώτικα αυτό. Ναι, ναι. Εσύ τώρα κάνεις μετάφραση. Ναι, για να μας βλέπει τόσος κόσμος από Λάρισα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος τώρα από Θεσσαλονίκη. Έχει άλλη διάλεκτο. Καλαμάκια, τυλιχτά, τέτοια. Όχι, στην Αθήνα τα λένε αυτά. Εμείς συνεννοούμαστε με τη Θεσσαλονίκη. Τα ίδια τα λέμε. Σάντουιτς το λέμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα στο Ζαμπέτα, σας βάλανε ένα μετρό, είδατε μετρό. Και τώρα πιο δεν μας μιλάτε. Ο Ζαμπέτα σε δύο μέρες με το που θα ανοίξει το μετρό δεν ξαναμιλάει. Μιλάει σε δεν ξαναμιλάει. Βάλει αεροδρόμιο, βάλει και μετρό. Έχεις και αεροδρόμιο να βάλεις Λάρισα και μετρό. Και μετά έλα να ξανακάμε κουβέντα. Άμα σας κλείσουμε την τρόφη με το τυρί, να μην ξαναφάς τυρί ποτέ. Άρας εδώ. Να μην ξαναφάς τυρί ποτέ. Έχει κεφαλό τυρί ρε, μην μασάς. Α, κανόνισε. Ξέρεις πως θα το πληρώνεις μετά. Ναι. Έρχεται σε ποσότητα από τη Λάρισα του τυρί. Λοιπόν. Κανονικά πρέπει να μας βλέπει ο Περιφερειάρχης, πώς σου λένε αυτός, δήμαρχος της Λάρισας και να κόψει το τυρί στη Θεσσαλονίκη. Έχετε το μετρό τώρα, δεν χρειάζεται να έχετε και τυρί. Γιατί νομίζω ότι τα έχουν όλα, κατάλαβες. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε μετρό, έχουμε καγέν. Δεν μασάτε τίποτα ρε στη Λάρισα. Έχουμε καγέν, δεν χρειαζόμαστε μετρό. Έχουμε Μικέλ σε κάθε γωνία, δεν χρειάζεται να πας πουθενά φιλόλα στα πόδια σου. Εσείς τα έχετε μακριά. Ισχύει. Κατάλαβες. Είσαι στο κέντρο. Παράδειγμα, θες να πάρεις ένα τροχόσπιτο. Τρέχεις εκεί πέρα στο αεροδρόμιο που είναι, έχει το μαγαζί ο άλλος απέναντι. Ενώ άμα ήταν Λάρισα θα ήταν στο κέντρο. Στην πλατεία ταχυδρομείων. Πάνω. Τροχόσπιτο. Ναι. Τα αμόλαγε εκεί πάνω στην πλατεία. Μαζί με τις κότες και τα γίδια. Ναι, δίπλα. Εκεί θα ήταν. Ζαμπέτα δεν είσαι κανένα στη Λάρισα, μην τρέχουμε. Ένα μαγαζί. Γιατί εμείς είμαστε άρχοντες. Δεν μπορούμε να τρέχουμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Να σε βρίσκουμε. Να είσαι στο κέντρο της Ελλάδας. Τώρα εσύ είσαι βόρεια. Έχει και κρύο εκεί πέρα. Ενώ στη Λάρισα είναι καλοκαίρι. Έχει λίγο μίχλι. Έχει και λίγο υγρασία. Το χειμώνα. Βγάζει λίγο κρυολάκι. Αλλά είμαστε στο κέντρο της Λάρισας, της Ελλάδας, παιδιά. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε τις πόλεις τώρα. Δεν μαλώσαμε με τον Ζαμπέτα ακόμα. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Εγώ θα σας έχω ενήμερους. Το παραμικρό που θα με κάνει θα σας ενημερώσω. Να ξέρετε τι το Μάρι είναι. Αν θα προλάβεις, μπορεί να σε πετάξει και ένα ρήνο μέσα στο Μάιν. Και σε ξεβγάλει να πούμε πας από εκεί στο Δούναβι και από εκεί Βουλγαρία. Και θα βγεις από εκεί αξιό, χλάτσι στο Θερμαϊκό. Όχι, έχω το φτιάξει. Χαμπάρι δεν θα πάρεις. Έχω το φτιάξει στη Βουλγαρία. Το ποτάμι θα σε πάει σβάρνα, αντε χλάτσα σε πετάξει στο Θερμαϊκό πάει, μέσα. Πού πάει αυτό το ποτάμι? Ισακάτ. Πού, Ελλάδα? Από εδώ πας στο, από το Μάι θα μπορεί να πας στο Δούναβι, από το Δούναβι περνάει κάτω, τακ, βγήκες Βουλγαρία. Πού πάει ρε, έχασε. Έχει ρε.
Στη Μαύρη Θάλασσα. Έχω βγάλει εγώ κανάλι, μου στάχωγες. Έτοιμο σε περιμένει. Δεν σας τα είπαν καλά, Ζαμπέτα. Κάτσε ήρεμα, σου λέω, ήρεμα. Ήρεμα. Ξέρει από το μετρό τώρα, κάνει τα υπόγεια. Το έχει έτοιμο το κανάλι. Τώρα τι κοιτάς στο κινητό, να δεις πώς είναι ο χάρτης του μετρό. Όλοι, αυτό καμαρώνει στη Θεσσαλονίκη από το χάρτη. Σας βάλαν στο χάρτη μέσα του μετρό. Θα πάμε, μόλις πάμε κάτω σε πάω βόλτα. Σας το βάλαν το χάρτη στο μετρό. Μια ευθεία. Το βάλαν ήδη. Στην ώρα που είναι μια ευθεία. Ο Μητσοτάκης έκανε μια βόλτα. Γερός να είναι, έκανε, ναι. Εμείς εδώ με Γερμανία, εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί κάτω. Θα πάμε. Ό,τι λένε τα social. Ναι, εγώ τη Θεσσαλονίκη. Με κούραζε γιατί έχει πολύ κίνηση, αλλά τώρα με το μετρό θα σας έρχομαι πιο συχνά. Πού κατεβαίνει η στάση, εκεί στο Ζαμπέτα, στο μαγαζί? Όχι. Δεν σε φτιάξαν εκεί? Λάθος. Και θα φτιάξουμε μια δικιά μου στάση. Πάμε να ανοίξουμε εκεί τίποτα. Μια τρίπη. Δεν πάει. Η επέκταση θα πάει μέχρι το αεροδρόμιο. Φτάνει αεροδρόμιο? Η επέκταση. Όταν μετά. Πες τα δικά σου τώρα. Εσύ πόση ώρα είσαι από το αεροδρόμιο? Πόση ώρα είσαι? 5 λεπτά. Με το αυτοκίνητο, Με το ποδάρι, κάνε 4-20 λεπτό. Σε έχει έρθει κανείς με τα πόδια από το αεροδρόμιο, πελάτης? Όχι. Γιατί δεν θα φτάσει. Θα τον έχουν φάει στον δρόμο οι τρελοί, οι οδηγοί. Εγώ ήμουν την άλλη φορά, παιδιά, στην Γλυφάδα. Πριν πολλά χρόνια, δεν την ήξερα την Αθήνα. Και ήθελα να πάω στο Σύνταγμα με τα πόδια. Και λέω έναν, συγγνώμη λέω, στο Σύνταγμα πώς θα πάω? Λέει, με τι είσαι? Λέω, με τα πόδια. Μου λέει, τι γίνεται αυτό το πράγμα? Πες εσύ, λέω, πώς θα πάω και θα σου πω εγώ μετά άμα γίνεται ή όχι. Με λέει, από πού είσαι? Από τη Λάρισα. Σε λέω, Λαρισιάς τώρα, νομίζω ότι θα πάει σε 5 λεπτά, ναι, έτσι ο Πάνος. Είμαστε στη Βουλιαγμένη. Λέει, θα βγεις από εδώ Βουλιαγμένη και όλο ευθεία, λέει, είσαι σίγουρος? Ναι. Πήρε όλη τη Βουλιαγμένη τα πόδια, ρε. Όλοι. Μιλάμε, έκανα 3 ώρες. Έχεις και εσύ τρέλα. Έχω φτάσει, φίλε, με τα πόδια, Γλυφάδα πλατεία. Ανέβηκα στη Βουλιαγμένη, εκεί με είπε ένας άνθρωπος. Την πήρα όλη και έγινε το κεφάλι μου κουδούν. 3 ώρες να ακούω τα αυτοκίνητα βζζζζ να πάνε στον δρόμο. Έκανα μια στάση στο Μόλ, στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στον Κοινοσάτη εκεί που κάνουν τα βιντεάκια. Έφαγα, ξεκουράστηκα και συνέχισα. Μόλις έφτασα, μιλάμε, τα πόδια μου είχαν γίνει το παπούτσι μου, το αισθανόμουν πέτρα, σαν, δηλαδή από το πολύ το βάδι. Πού θέλω να καταλήξω? Αύριο είπαμε με τον Ζαμπέτα, δηλαδή ο Ζαμπέτας δεν είπε ακόμα κάτι, αλλά είπαμε να περπατήσουμε. Α, ναι. Είμαστε παρέα, λέμε, τον Travel Motor στη Γερμανία και γυρνάμε Ελλάδα με αυτοκινούμενα. Τώρα πότε θα γυρίσουμε, άγνωστο. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ναι. Τι θα σας πω, Ζαμπέτα? Καλά θα πάω. Αύριο θα πάμε για περπάτημα. Με λέει ο γιος μου, άντε μπαμπά, λέει, το πρωί, εγώ ξέρω, έχω μια εβδομάδα εδώ και με λέει ο γιος μου, μπαμπά, άντε τελείωνε, λέει, κατέβα, λέει, φτάνει τώρα. Χρειάζεται κάτω στο μαγαζί. Του λέω, αγόρι μου, λέει, ήρθε ο Βασίλης. Α, εντάξει, λέει, άντε γεια, λέει, κλείνω εγώ. Σε λέει, δεν θα γυρίσουν ποτέ αυτοί. Φαντάζεσαι. Και να φανταστείτε, παιδιά, του Ζαμπέτα δεν τον έχω χαλάσει ακόμα. Ναι. Δεν χάλασε, δηλαδή έκανε πολύ παρέα με τον Travel Motor, να χάλασε. Τον έχω ακόμα, τον έχω κρατάω αγνό. Λάω τον πάω. Ζαμπέτας, αύριο θα περπατήσουμε. Εγώ πάω να κάνω τώρα ένα μπάνιο. Ναι, αλλά αύριο θα περπατήσουμε. Με ζεστό νεράκι ωραίο. Μαζί οι δυο μας. Η Μάγδα θα κάτσει, θα κάνει βίντεο εδώ πέρα και εμείς θα περπατήσουμε 7 χιλιόμετρα. 3,5 θα πάμε ευθεία. Μόλις συμπληρώσουμε 3,5 χιλιόμετρα, alt, σταματάμε, επιστροφή πίσω. Πολύ είναι. 7 χιλιόμετρα. Εγώ ότι κάνω το αυτοκίνητο και εσύ περπάτα. 6. 3 και 3. Πολύ είναι, πολύ είναι. Πόσο, ρε φίλε. Τι, πάρα πολλά είναι, ρε Βασίλειο. 5. 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ θα περπατήσω. Εσείς καθίστε εδώ πέρα. Εμείς θα καθίσουμε εδώ. Φάμε τα γλυκά μας. Ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα βίντεο φτάνει στο τέλος. Τους δείξαμε τη νυχτερινή Φραγκφούρτη Κυριακή βράδυ. Ναι, Κυριακή βράδυ, πήγαμε Φραγκφούρτη. Την περνάμε Κοτσιάνη, μια χαρά.
Βλέπουμε πράγματα, μαθαίνουμε κόλπα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε παρκαρισμένοι σε ένα πάρκινγκ. Δεν θέλω να βγω έξω τώρα γιατί να μην μας βλέπουν. Και μας έχει κανένας και μας πει γιατί παρκάρετε εδώ. Θα σας δείξω το πρωί. Στο βρενό επεισόδιο θα δείτε που δεν νυχτερεύσαμε. Με το κάμπρι παρκάρεις παντού τέτοια και τα ξέρετε κόλπα όλο ζαμπέτας. Θα μάθω κι εγώ τώρα μέχρι να φτάσουμε Ελλάδα εγώ θα γίνω ξεφτέρι. Δηλαδή, Μάγδα. Ναι, ήδη έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ τώρα κλέβω. Το ξέρεις, εγώ αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι εκεί που αδειάσαμε τη χημική την τουαλέτα, μου είπε μετά ο Ντόνης, ότι υπάρχει εφαρμογή, μπαίνει στη σελίδα της συγκεκριμένης εταιρείας, ναι, και σου βγάζει που έχει, που έχει μηχανήματα για να πας να αδειάσεις χημική τουαλέτα. Κάμπερ κλίν, ε. Τι Park for Night, Κάμπερ κλίν, εκεί που αδειάσαμε τη χημική. Κάμπερ κλίν. Ναι, το κάναμε βίντεο αυτό, τον έφερε. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε εκεί, νομίζω ότι το είπαμε με τον Χρήστο. Τέλος πάντων, θα σας κάνουμε μια σειρά με βίντεο, παιδιά. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι υπάρχει αυτό. Αυτό θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να σας πάρουμε μαζί στο ταξίδι, να δείτε πράγματα. Πώς είναι να ταξιδεύεις με το κάμπερ. Θα μιλήσουμε για καταναλώσεις, θα μιλήσουμε για πού μπορείς να μείνεις, δυσκολίες, ευκολίες κτλ. Πάντως, αυτό το επεισόδιο τώρα κλείνει. Ήταν ένα μικρό επεισόδιο. Θα το κάνουμε κομματάκια. Και αύριο θα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο γιατί θα πάμε να πάρουμε ένα κάμπερ ακόμα.